εμφανιστεί αυτή στο διαδίκτυο. Ενθουσιαστήκαμε, γιατί η βασική μου ειδικότητα είναι, ιδιότητα είναι ο οδοντιάτρου. Οικείος ο χώρος, δόντια υπάρχουν, άρα ξεκίνησα μαζί με τον Χρήστο, ο οποίος, Διαμπτζάκης, ο οποίος και αυτός είναι οδοντίατρος, βιολόγος, γενετιστής, να κάνουμε αυτή την εργασία μέσα από τον μορφό των δοντιών. Όταν είχα το υλικό εγώ και έδωσα στον Χρήστο το υλικό για να ξεκινήσει την έρευνα, δεν ήξερε τίποτα από πού προέρχεται αυτό το υλικό. Γιατί δεν ήθελα να του κατευθύνω την έρευνα. Γιατί κάθε φορά μου ζητούσε ένα αντιδραστήριο. Εσείς διαβάσατε 24 ετολογικούς παράγοντες. Άρα, αν του λέγα εγώ ότι αυτό το υλικό είναι από το λοιμό της Αθήνας, τότε θα μου ζητούσε υλικό αντιδραστήριο για τα συγκεκριμένα μικρόβια. Αυτό εμένα μου στήχησε οικονομικά, γιατί μου ζήτησε ένα αντιδραστήριο που δεν έχει αναφερθεί πουθενά σε καμιά εργασία. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει μελετώντας τα συμπτώματα που περιγράφει ο Θουκυδίδης. Ναι, ναι. Κανείς από αυτούς δεν έχει. Ο Θουκυδίδης νόσησε, αλλά επέζησε. Και βέβαια έγραψε πολύ αργότερα τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ναι, με αποτέλεσμα και να μην θυμάται και πάρα πολύ καλά ενδεχομένως. Και πώς τα περιγράφει. Ακριβώς. Τις περιγραφές αυτές οι επιστήμονες επιδημιολόγοι κατέληγαν ο καθένας από τα συμπτώματα. Συμπτώματα. Μόνο μπορεί να τεκμηριώσει μόνο να έχει σκελετικό υλικό. Και αυτή είναι η τύχη η δικιά μας. Έχοντας τα δόντια, εγώ δεν είπα του κ. Γιαμπιτζάκη τίποτα. Του είπα μόνο ότι το υλικό αυτό είναι από τον βιωτικό κυφισό. Έτσι ώστε να μπορεί να κάνει μελέτη σε αρχαίο υλικό. Γιατί το αρχαίο DNA είναι δύσκολο να το αναλύσεις, είναι σπασμένο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Και έπρεπε να ξέρει ο ερευνητής. Γι' αυτό του έδωσα μια πληροφορία. Δεν από κεραμικό, από το βιωτικό κυφισό. Στη Θήβα. Μάλιστα. Ξεκίνησε ο κ. Γιαμπιτζάκης, ξεκινώντας από ένα αντιδραστήριο, μου είπε να ευλογία, πήρα το αντιδραστήριο. Το 7ο αντιδραστήριο, τα 6 πρώτα δεν έτυχαν θετικού αποτελέσματος. Το 7ο αντιδραστήριο, το οποίο μου έχει ζητήσει για την αντιφοητή πυρετό, αντιδρά θετικά. Με παίρνει τηλέφωνο, θυμάμαι ένα βράδυ ήταν, περιχαρής να μου αναγγείλει ότι έδωσε απάντηση και το πρώτο δείγμα ότι είναι σαλμονέλα εντερικά τύφη. Δεν του είπα πάλι τίποτα, μου είπε μόνο ότι θέλω να το επιβεβαιώσω και με άλλο δόντι. Πράγματι έγινε σε ένα άλλο δόντι από άλλο σκελετό και σε ένα τρίτο δόντι από άλλο σκελετό, που και τα τρία δόντια έδειχναν ότι αντιδρούσαν θετικά στην σαλμονέλα εντερικά τύφη. Όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα του κ. Γιαμπιτζάκη, του είπα την πραγματικότητα ότι το υλικό αυτό είναι από τον κεραμικό. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική εκείνη την ημέρα όταν άκουσε και εκείνος το τι είχε στα χέρια του. Το αντίστοιχο που είχα εγώ τη χαρά με τα κρανία είχε ο κ. Γιαμπιτζάκης όταν είχε το δόντι από τον κεραμικό. Ναι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περιπέτεια, γιατί για επιστημονική περιπέτεια θα τη χαρακτήριζα. Κάποια στιγμή πήρα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Παπαγρηγοράκη, ο οποίος ήταν καθηγητής μου στην Οδοντιατρική Σχολή, αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Με είχε συστήσει ως ειδικό στην ανάλυση DNA, ως ειδικό στη μοριακή βιολογία, ένας γενετιστής Βέλγος. Και ο κύριος Παπαγρηγοράκης μου πρότεινε αν ήθελα να συνεργαστούμε σε ένα project, σε ένα πρόγραμμα ανάλυσης DNA για να βρούμε την αιτία για κάποιο λοιμό που είχε γίνει τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, μου είπε. Μάλιστα. Δεν σας είπε την αλήθεια, δηλαδή. Δεν μου είπε την αλήθεια, αλλά εγώ ενδιαφέρθηκα γιατί δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ με αυτό το αντικείμενο. Είχα πολλή εμπειρία στη μοριακή βιολογία, στην ανάλυση DNA και στα κληρονομικά γενετικά νοσήματα, αλλά δεν είχα ασχοληθεί ποτέ πριν με αρχαίο DNA. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, δέχθηκα. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω ήταν να διαβάσω τη βιβλιογραφία. Γιατί εφόσον δεν είχα ανασχοληθεί με αρχαίο DNA, ήθελα να δω ποια είναι η καλύτερη δυνατή μέθοδος για να ψάξει κανείς το αρχαίο DNA. Από τον μορφό των οδόντων που βρέθηκαν, έτσι δεν είναι. Αυτό το αποφάσισα εγώ. Γιατί ο κύριος Παπαγρηγοράκης μου είπε ότι είχε οστά από ολόκληρο το σώμα. Ψάχνοντας τη βιβλιογραφία, επειδή είμαι και οδοντίατρος, είδα ότι μια γαλλική ομάδα είχε ψάξει στον πολφό των δοντιών και είχε βρει την αιτία του λοιμού του Μεσαίωνα, της πανόλης του Μεσαίωνα.
της βουβονικής πανόλης. Και θεώρησα ότι εφόσον ο κύριος Παπαγρηγοράκης μου είχε περιγράψει αυτό το λοιμό ως μια κατάσταση μικροβιεμίας, δηλαδή υπήρχε το μικρόβιο σε όλο το σώμα, άρα θα υπήρχε και στον μπολφό που είναι αγκιοβρυθής, και επειδή γνωρίζουμε ότι η αδαμαντίνη είναι η πιο σκληρή ουσία, η πιο ανθεκτική ουσία του ανθρώπινου οργανισμού, θεώρησα ότι η καλύτερη μέθοδος, αντί να ψάξω σε άλλο οστούν, θα ήταν στον μπολφό των δοντιών. Ζήτησα από τον κύριο Παπαγρηγοράκη και μου έδωσε 3 δόντια από διαφορετικά κρανία. Πήρα και 2 σύγχρονα δόντια εγώ σαν μάρτυρες και προσπάθησα με τη μέθοδο μοριακής βιολογίας να δω ποιος είναι ο υπεύθυνος μικροοργανισμός. Επίσης, ξέπλυνα τα αρχαία δόντια από το χώμα που είχαν, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω το χώμα αυτό σαν αρνητικό μάρτυρα, ουσιαστικά. Δηλαδή, ότι δεν θα έπρεπε ο μικροοργανισμός που θα έβρισκα μέσα στον μπολφό να υπάρχει στο χώμα, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα ήταν πρόσμιξη από το χώμα. Λοιπόν, το πρώτο που έκανα ήταν ότι αφού τα ξέπλυνα τα δόντια, είχα λοιπόν 3 δείγματα, το αρχαίο χώμα, τα αρχαία δόντια και τα σύγχρονα δόντια. Άνοιξα τον μπολφό των αρχαίων δοντιών, απομόνωσα το DNA, το ίδιο έκανα και στα σύγχρονα δόντια, και πολλαπλασίασα ένα ανθρώπινο γονίδιο πρώτα, για να δω ότι υπάρχει DNA στο αρχαίο δόντι. Λοιπόν, προφανώς και τα σύγχρονα δόντια και τα αρχαία δόντια είχαν ανθρώπινο DNA, αλλά δεν είχε ανθρώπινο DNA το χώμα. Έτσι, ήταν αρνητικό αυτό. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού είδα ότι υπήρχε DNA στον μπολφό των αρχαίων δοντιών, προσπάθησα να πολλαπλασιάσω αλληλουχίες του DNA που αντιστοιχούν σε μικροοργανισμούς που προκαλούν διάφορους λοιμογόνους παράγοντες. Ο κύριος Παπαγρηγοράκης μου είχε πει μια λίστα διαφόρων παραγόντων, αλλά δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Και στην τύχη επέλεξα, για παράδειγμα, την πανόλη, μετά τον τύφο, μετά τον άνθρακα κλπ. Και ούτω καθεξής. Και οι 6 πρώτες προσπάθειες ήταν αρνητικές. Στην 7η προσπάθεια, όταν δοκίμασα για σαλμονέλα εντέρικα τύφη, τον παράγοντα του τυφοειδούς πυρετού, είδα και στα 3 αρχαία δόντια ένα συγκεκριμένο γονίδιο της σαλμονέλα εντέρικα τύφη, το οποίο έλειπε και από το σύγχρονο δόντι, προφανώς, από τα σύγχρονα δόντια, αλλά και από το χώμα που ήταν ο αρνητικός μάρτυρας. Οπότε θεώρησα ότι ο τυφοειδής πυρετός ήταν η αιτία του λοιμού. Ενθουσιασμένος πήρα τηλέφωνο όταν είδα το αποτέλεσμα τον κύριο Παπαγρηγοράκη, ο οποίος πανευτυχής, χαρούμενος, μου είπε την αλήθεια ότι πρόκειται για το λοιμό των Αθηνών. Ήταν για κάτι δηλαδή που ήταν 7 αιώνες αρχαιότερο, δηλαδή πριν από 2.500 χρόνια περίπου. Και η διεθνής επιστημονική κοινότητα έψαχνε να λύσει το μυστήριο. Να λύσει το μυστήριο, υπήρχαν 30 διαφορετικές απόψεις. Και έχουν γραφεί βιβλία για αυτό. Το λοιμό. Τότε όμως συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ σημαντικό το θέμα και έκανα 2 πράγματα. Πρώτον, διάβασα το Θουκυδίδη, τον οποίο τον ήξερα, αλλά δεν τον είχα διαβάσει ποτέ. Ήξερα περίπου τι λέει, αλλά δεν είχα διαβάσει ποτέ αυτό το κομμάτι για το λοιμό των Αθηνών. Και όταν διάβασα, μάλιστα θυμάμαι σαν και σήμερα, ήταν Παρασκευή βράδυ αργά, 11 η ώρα όταν είχα καθίσει να το διαβάσω, και διάβασα που στην αρχή λέει ο Θουκυδίδης ότι θα περιγράψω επακριβώς τα συμπτώματα της νόσου, έτσι ώστε στο μέλλον κάποιος γιατρός ή άλλος ιδιώτης να καταλάβει την αιτία της νόσου και να θεραπεύονται περισσότεροι άνθρωποι αργότερα. Και ανατρίχιασα, γιατί θεώρησα ότι αυτό το μήνυμα ήταν πρώτα για μένα. Δηλαδή, 25 αιώνες μετά, ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που έμαθα τι ήταν ο λοιμός των Αθηνών. Και ο δεύτερος ήταν ο κύριος Παπαγρηγοράκης. Ήταν συγκινητικό πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να το τεκμηριώσουμε απόλυτα, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, να συμβαίνει κάτι άλλο. Ακολούθησε εξάλλου διεθνής δημοσίευση. Όχι, πριν κάνουμε τη δημοσίευση. Είχατε επιστημονικό καθήκον. Ναι, και οπότε έπρεπε να είμαστε σίγουροι πριν πούμε οτιδήποτε. Αυτό που έκανα ήταν ότι πολλαπλασίασα άλλα 2 γονίδια, και όντως ήταν τη σαλμονέλα εντέρικα τύφη, και διαβάσαμε, κάναμε αλληλούχηση του DNA, διαβάσαμε την αλληλουχία του DNA, γράμμα προς γράμμα του DNA δηλαδή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για σαλμονέλα εντέρικα τύφη και όχι για κάποιο άλλο συγγενικό βακτήριο.
Και όντως ήταν κατά 96% κοντά αυτός ο μικροοργανισμός που είδαμε, ο παθογόνος, με το σύγχρονο στέλεχος του Salmonella enterica typhi, ενώ το πιο συγγενικό είδος, η Salmonella typhimurium, είχε 90% περίπου ομοιότητα. Και είδα κάποιες αλλαγές στο DNA, οι οποίες όμως ήταν συγκεκριμένες αλλαγές που δεν αλλάζαν τα αμινοξέα της πρωτεΐνης που κοίταζα, και αυτό με έκανε να καταλάβω ότι πρόκειται για ένα προγονικό στέλεχος της Salmonella enterica typhi, όπως θα περίμενε κανείς πριν από 2.500 χρόνια. Τις μεταλλάξεις που ακολουθούν. Ναι, και γι' αυτό ήταν και μάλλον, αυτό είναι μια σκέψη μέχρι στιγμής, η Κασία, γι' αυτό ήταν και πιο παθογόνος εκείνη την εποχή από ότι είναι σήμερα η Salmonella enterica typhi. Μάλιστα. Αυτή η έρευνα μετά δημοσιεύθηκε σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό και ακολούθησαν και κάποιες άλλες δημοσιεύσεις στη συνέχεια. Την αιτία, κύριε Γιαπτζάκη, αυτού του τυφοειδούς πυρετού μπορούμε να την εικάσουμε? Τι συνέβη, ήταν κακές συνθήκες υγιεινής? Πρέπει να ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων. Και λόγω του πολέμου, βεβαίως, ναι. Επειδή ήταν τα μακρά τείχη, ήταν κλειστή η πόλη, φαντάζομαι τροκτικά, το νερό. Συνήθως στην επιδημιολογία λέμε ότι χρειάζεται ένας παθογόνος παράγοντας, αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες. Ο παθογόνος παράγοντας πρέπει, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Θουκυδίδης, να προήρθε από την Αφρική, από κάποιο καράβι που έφερε σιτηρά στην Αθήνα, κάποια τρόφιμα, και εκεί υπήρχε και κάποιος ή κάποιοι που νόσησαν από Salmonella enterica typhi. Άρα φέρανε τον παθογόνο παράγοντα στην Αθήνα. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, οι συνθήκες του εγκλεισμού των Αθηναίων, επειδή υπήρχε η πολιορκία από τους Σπαρτιάτες, και όλων των Αθηναίων, δηλαδή όλης της Αττικής ουσιαστικά των κατοίκων μέσα στην πόλη, που ο ένας επιμόλυνε το νερό του άλλου, μάλλον από το νερό μολύνθηκε ο περισσότερος κόσμος, γιατί αυτή η νόσος, ο τυφοειδής πυρετός, φέρνει πάρα πολύ μεγάλη δίψα. Οπότε λέει ο Θουκυδίδης ότι πήγαιναν στις πηγές και πίνανε νερό, οπότε μολύνανε το νερό και το παίρνανε και οι άλλοι Αθηναίοι το ίδιο νερό. Δεν είναι μεγάλη του η χαρά για αυτό το οποίο είχε κάνει, και ξεκινήσαμε πια την διαδικασία της δημοσίευσης της εργασίας. Αυτή πήρε χρόνο, γιατί έπρεπε να τεκμηριωθεί πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ήταν μια παγκόσμια έτσι. Λύσατε την απορία πολλών επιστημόνων διεθνώς. Κυρία Φλέση, εξάλλου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το γεγονός ότι αυτή η έρευνα δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες, στον ξένο τύπο, σε περιοδικά επιστημονικά, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, αν δεν άξιζε και το θέμα και η έρευνα, δεν θα δημοσιευόταν, δεν σας έκαναν χάρη. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και έμαθα από τον καθηγητή, τον αέμνηστο Δημήτρη Βασιλόπουλο,